Κύριε Δαράκη, καταρχήν και πάλι συγχαρητήρια. Πρώτον. Δεύτερον, συγχαρητήρια που είσαστε εδώ στην έκθεση των λακωνικών προϊόντων στο Σύνταγμα, στην Αθήνα. Και τρίτον, για τα σταράτα και απλά λόγια που είπατε. Σας συγχαρητήρια. Πέστε μας δύο λόγια για τους τηλεθεατές μας. Τα συγχαρητήρια δεν χρειάζονται, είναι υποχρέωση να αγκαλιάζουμε όπως το κανάλι σας, αλλά και εμείς οι θεσμικοί εκπρόσωποι να αγκαλιάζουμε τέτοιες προσπάθειες και μάλιστα διαχρονικές προσπάθειες όπως είναι η έκθεση των λακωνικών προϊόντων στο Σύνταγμα. Το έχω πει πολλές φορές, μια χώρα που παράγει μόνο το 17% αυτών που έχει ανάγκη και εισάγει το 83%, έχει βασική ανάγκη, ειδικά σε αυτή την περίοδο της κρίσης, να στραφεί στρατηγικά πλέον, χωρίς πολλά λόγια, στην πρωτογενή παραγωγή. Έτσι. Είναι το ασύγκριτο, όχι συγκριτικό, το ασύγκριτο πλεονέκτημα της χώρας έναντι των ξένων αγορών, τα προϊόντα της ελληνικής γης και ιδιαίτερα της λακωνικής γης. Και πιστεύω ότι κατά τούτο τέτοιου είδους προσπάθειες βοηθάνε πάρα πολύ στη γνωριμία αυτών των ειδικών προϊόντων με την ονομασία προέλευσης, με την ποιότητα, με την, θα έλεγα, φρεσκάδα, με την εξαιρετική παρουσία, όπως είναι τα λακωνικά προϊόντα και ιδιαίτερα μικρών επιχειρήσεων. Θα ήθελα τη γνώμη όπως είναι σας... τα ζυμαρικά, τα μέλια. Εγώ θα ήθελα τη γνώμη σας στο εξής. Μήπως θα έπρεπε να γίνει μια φροντίδα ιδιαίτερη να πείσουμε κάποιους μονίμως στην Αθήνα, που είναι το μεγάλο, είναι ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος. Βεβαίως. Και στη Θεσσαλονίκη να υπάρχουν μονίμως ειδικά καταστήματα εκθέσεις έτσι των λακωνικών προϊόντων, όπως έχουν κάνει οι Κρήτες, όπως βεβαίως έχουν κάνει από άλλες περιοχές. Βεβαίως, συμφωνώ. Συμφωνείτε. Βεβαίως. Είναι θέμα μια στρατηγικής, έτσι, η οποία πρέπει να υπάρξει, και είναι θέμα μιας πολιτικής επιλογής για το αυτονόητο επιτέλους. Ακριβώς. Γιατί πάσχουμε πλέον για τα αυτονόητα, έτσι, και για τα απλά. Όχι με μεγαλόστομες διακηρύξεις και στρατηγικές, έτσι, αν θέλετε. Τα απλά. Θα έπρεπε ένα ράφι τέτοιο να είναι σε ένα αεροδρόμιο, μόνιμα. Μόνιμα. Να είναι σε μια μόνιμη έκθεση, σε μια μόνιμη παρουσία, στο μετρό ή σε άλλες κεντρικές αρτηρίες της χώρας, που είναι πάρα πολλές, όπως είναι η είσοδη της χώρας, που είναι τα αεροδρόμια, που είναι τα λιμάνια. Αυτό παράγει η Ελλάδα. Η μαστίχα της Χίου, για να πάω σε κάτι πολύ, είναι ένα ειδικό προϊόν, το οποίο εισάγεται κατά βάση στην Κίνα. Εξάγεται από εδώ και πάει στην Κίνα. Μόνιμο στην Κίνα. Τα λάδια, τα αγροτικά προϊόντα, τα ζυμαρικά, όλα αυτά θέλουν μια αγάπη και μια φροντίδα. Πιστεύω το κεντρικό κράτος επιτέλους τώρα, την εποχή της κρίσης, της ένδυας, της φτώχειας, αυτά τα απλά, αγνά, αλλά πολύτιμα προϊόντα της ελληνικής και της λακωνικής γης, πρέπει να τα δούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Και αυτού του είδους οι εκθέσεις θεωρώ ότι αποτελούν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα γνωστοποίησης, θα έλεγα και να πούμε σε αυτή την φάση γνωριμίας βασικά των προϊόντων και να γίνουν και πιο φιλικά, αυτό θέλω να πω, να γίνουν πιο φιλικά. Εδώ που βρισκόμαστε στην πέμπτη έκθεση λακωνικών προϊόντων, θα ήθελα και πάλι να χαιρετήσω την προσπάθεια. Είναι μια σύνδεση της πρωτογενής παραγωγής, της μεταποίησης με τον τελικό καταναλωτή, και αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να περάσουμε κατευθείαν από την παραγωγή στον καταναλωτή. Yeah. Αυτό είναι το σημαντικό. Yeah. Και ελπίζω, εκτός από τις πωλήσεις που γίνονται καθημερινά εδώ και είναι αρκετές από όσο ξέρω, να δημιουργηθούν δεσμοί, να δημιουργηθούν εμπορικές συμφωνίες, να παγιωθεί. Βέβαια, το ότι υπάρχει γιορτή για πέμπτη χρονιά και συνεχίζει σημαίνει ότι αυτή η στόχη είναι κάνει. Εγώ είχα τολμήσει μέσα από τα δημοσιογραφικά μου καθήκοντα αλλά και τις γνώσεις μου σαν τέλος πάντων επαγγελματίας και εγώ, θα ήταν ίσως σκόπιμο, και δεν ξέρω εσείς σαν τεχνοκράτης γεωπόνος θα το ξέρετε και καλύτερα, θα μπορέσετε να το συμφωνήσετε ή να το διαφωνήσετε, μία μόνιμη, όχι μία, δύο, τρεις, πέντε, σε όλη την Ελλάδα, στις μεγάλες πόλεις, μόνιμες εκθέσεις λακωνικών προϊόντων. Είναι μια καλή ένας παραγωγός να πει θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πάω στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
και βάζει τα προϊόντα του. Φεύγει αυτός, πάει ένας άλλος. Τώρα εγώ είπα 10 μαζί. Ναι. Υπάρχει ένα χώρος που να υπάρχουν πάντα αλλαγωνικά προϊόντα. Βέβαια, αυτό είναι ένα. Να βοηθήσουμε τους ντόπιους παραγωγούς. Σωστό. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Αν αυτό θα πρέπει να κάνουμε διεισδύσεις στα σημεία πώλησης τα εκεί. Τα κατατόπου σούπερ μάρκετ, τα κατατόπου μαγαζιά. Να καταφέρουμε. Α, δεν τα καταφέρουμε έτσι. Εκεί. Ναι, ναι. Το σούπερ μάρκετ θα μπορεί να πάει στην έκθεση και να πει «Α, αυτό να παραγγείλει από εκεί». Ναι, όχι, είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Υπάρχουν προτάσεις. Έχουμε πολλά να πούμε. Εγώ και πάλι σας ευχαριστώ για την επιτυχία σας και εύχομαι υγεία και δύναμη να τα καταφέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Γρηγοράκο, ευχαριστώ, σας βλέπουμε στην έκθεση εδώ στο Σύνταγμα, στην αίθουσα του Μετρό, στα λακωνικά προϊόντα που εκτίθεται και πραγματικά παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο κοινό, από ό,τι φαίνεται. Κάθε χρονιά και καλύτερα. Ναι. Πρέπει να απολαύουμε και τα γεγονότα. Μπράβο. Γιατί εσείς οι δημοσιογράφοι είσαστε, ξέρετε, ταχύτατοι. Ναι, τα κάνετε όλα γρήγορα και μας ξεπερνάτε. Βέβαια. Η είδηση έχει σημασία να είναι φρέσκια. Εγώ εσάς ξέρετε πολύ καλά ότι και από δορυφόρο σας έχω πάρει. Ευχαριστώ πολύ και είναι αλήθεια. Λοιπόν, για μια φορά εδώ βρισκόμαστε σε ένα χώρο που η Λακωνία έχει ιδρύψει δάφνες τα τελευταία χρόνια. Για 5 χρόνια. Το εμπόριο της Λακωνίας, πάει πάρα πολύ καλά. Η ιδέα ήταν πάρα πολύ καλή. Θα πρέπει να λέμε σε αυτούς που την είχαν την ιδέα. Και πιστεύω ότι κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερα. Είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα. Τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, το έχει ανάγκη αυτό η Λακωνία. Να διαφημίζει τα προϊόντα της, γιατί στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που περνάμε, το εγχώριο προϊόν, η ελληνική παραγωγή έχει μεγαλύτερη σημασία. Διότι μένει χρήμα στον τόπο μας. Από τον τόπο μας δηλαδή που παράγεται το προϊόν και το χρήμα μένει στον τόπο μας. Και αυτό είναι ένα μήνυμα ότι μπορούν οι Έλληνες να κάνουν πολλά. Έχουμε καλό κλίμα, έχουμε καλή γη. Αυτή τη γη, την όμορφη, που τόσα χρόνια την παλεύουμε. Και που βγάζει και νόστιμα προϊόντα. Που τόσα χρόνια την παλεύουμε, αλλά εξακολουθεί να βγάζει νόστιμα προϊόντα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πιστεύω ότι για μια φορά η Λακωνία βάζει τα γυαλιά σε πολλούς. Κύριε Γρηγοράκο, όχι μόνο η γη, αλλά και η θάλασσα και το βουνό. Όλα. Η Λακωνία ευλογάμε τα γένια μας τώρα, έτσι. Άμα δεν τα ευλογήσουμε εμείς, ποιος θα τα ευλογήσει. Όλα τα προϊόντα της Λακωνίας είναι πολύ καλά και οι άνθρωποι της είναι καλοί, σαν προϊόντα. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι για μια φορά και βλέπω ότι φέτος όλα τα είναι καλύτερα τα stands, δηλαδή τα περίπτερα. Είναι περισσότερα από πέρυσι. Είναι περισσότερα και έχει πολύ κόσμο. Μπορεί να είναι και η ώρα τέτοια βέβαια. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παραγωγούς, σε όλους τους εκθέτες, σε όλους όσοι είχαν την ιδέα που πάντα είναι εδώ και μας βοηθάνε για να μπορέσουμε να διαφημίσουμε πολύ περισσότερο κάθε χρόνο τα λακωνικά προϊόντα. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε πάντα εδώ, να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους και τις ιδέες τους, γιατί πιστεύουμε ότι η Λακωνία μας έχει πολλά ακόμη να δώσει. Και πάνω απ' όλα να δώσει καλά νόστιμα λακωνικά προϊόντα στους Αθηναίους πολίτες, οι οποίοι βλέπω ότι τιμούν την έκθεση των λακωνικών προϊόντων. Κυρία Τζανετέα, κυρία Αντιπεριφερειάρχη και του Περιφερειακού Διαμερίσματος Λακωνίας, το λέω προς διάκριση γιατί έχει σημασία. Εσείς είσαστε τώρα το πρώτο πρόσωπο της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακής αυτοδιοίκησης του νομού Λακωνίας. Και θέλω να σας συγχαρώ γιατί βλέπω ότι κυνηγάτε την υπόθεση και η εποφελία των κατοίκων, εποφελία της παραγωγής και εποφελία όλων, τουλάχιστον αυτή την εντύπωση μας έχετε δώσει. Είναι αλήθεια? Επειδή αναφερθήκατε στο πρώτο πρόσωπο, θέλω να σας πω, εκείνο που έχει σημασία δεν είναι να είσαι πρώτο πρόσωπο, αλλά να είσαι χρήσιμος σε μια κοινωνία και στους πολίτες που σε έχουν τιμήσει. Εμείς στην περιφέρεια στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, μια προσπάθεια που έχει αρχίσει εδώ και 5 χρόνια. Είναι μια συνεχιζόμενη προσπάθεια που συνέχως βελτιώνεται. Και βελτιώνεται γιατί σε αυτή την πρωτοβουλία του Μανούσου του Μανουσάκη σκέψαμε όλοι, βοηθήσαμε, η περιφέρεια, η δήμη της Λακωνίας, οι φορείς της Λακωνίας και κυρίως η παραγωγή και οι επιχειρηματίες που είναι εδώ. Είναι μια ανάσα, κύριε Φελούρη,
και που οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε. Είναι στήριξη της τοπικής μας κοινωνίας, οικονομίας και της κοινωνίας παράλληλα, και είναι και προβολή, αν θέλετε, των προϊόντων μας. Κύριε Μανουσάκη, πάντα πρωτοφόρος. Τώρα πια δεν είναι λόγος. Είναι πέμπτη χρονιά, έχει γίνει συνήθεια. Όχι, λέω πάντα πρωτοφόρος στις ιδέες. Ναι. Πέμπτη χρονιά είναι η γιορτή, με μεγάλη επιτυχία όπως τα κατέγραψε και η κάμερα, ναι. Ελπίζω. Εάν δεν ήταν το σχολικό, θα το περσινό και βάλε. Όπως κάποιες ειδήσεις κάθε φορά. Πώς φαίνεσαι ότι είσαι και σκηνοθέτης, λοιπόν, και παραγωγός. Ναι. Είναι μεγάλη επιτυχία φέτος όπως και πέρσι. Και παρόλο το φόβο ορισμένων λόγω της κρίσης και τα λοιπά, ο κόσμος μπαίνει, ψωνίζει, συμμετέχει, δοκιμάζει. Δηλαδή είναι μια κανονική γιορτή, πραγματικά γιορτή που δίνει ένα τόνο αισιοδοξίας στην εποχή που ζούμε. Και αυτό είναι το σημαντικό λειτουργήμα της γιορτής αυτή τη στιγμή, ότι πραγματικά δίνει αυτή το τόνο της αισιοδοξίας που βασίζεται στο ότι αποκτούμε την αξιοπρέπειά μας και την αποκτούμε... Και την αξιοπιστία. Και την αξιοπιστία μας και την αυτοεκτίμησή μας μέσω των προϊόντων μας, που ξέρουμε την ποιότητά τους, ξέρουμε τον κόπο τους και ο κόσμος τα αναγνωρίζει. Ο κόσμος τα αναγνωρίζει και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία και για τον καταναλωτή αλλά και για τον παραγωγό. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς είσαστε ο πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας... της γιορτής Ελιάς και Λαδιού που συνεχίζεται για πολλωστή φορά. Πέστε μου, σας παρακαλώ, είσαστε ευχαριστημένος από την διαδρομή και γενικά μέχρι σήμερα? Κοιτάξτε, πρέπει... μιλάω τώρα το οργανωτικό, το διοικητικό μέρος. Το διοικητικό μέρος, ναι, νομίζω ότι πάντα λίγοι άνθρωποι τρέχουν πολύ, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς, έτσι γίνονται τα πράγματα συνήθως. Λίγοι άνθρωποι τρέχουν πολύ και γίνονται. Αυτό που χρειαζόμαστε βέβαια είναι ένα ανθρώπινο δυναμικό να μας βοηθήσει ώστε να βγούμε έξω, ακόμα πιο έξω. Δηλαδή ήδη σχεδιάζουμε μια μεγάλη γιορτή, αντίστοιχη έκθεση Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Κλαθμόνος καταρχάς, το φθινόπωρο. Και η Θεσσαλονίκη βέβαια είναι κάτι το οποίο το κυνηγάμε, θα δούμε πώς θα το καταφέρουμε. Δεν είναι τόσο εύκολο, προσπαθούμε να το κάνουμε. Αλλά είμαστε λίγοι που τρέχουμε. Τρέχετε, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή χρειάζεται μια καλύτερη και πιο εθελοντική βέβαια προσφορά εργασίας. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ κύριε Αργυτάκο, Σταύρο Αργυτάκο. Ήθελε Σταύρο, γιατί αγαπητέ Σταύρο Αργυτάκο δεν πάει. Λοιπόν, αγαπητέ Σταύρο. Αγαπητέ Σταύρο, λοιπόν, εντάξει. Θα το κρατήσω αυτό, μονίμως θα το βάζω σε όλες μου τις συνεντεύξεις από σένα, για να το ακουστεί και πρώτα από σένα. Καταρχήν, βλέπουμε στην έκθεση εδώ στο Σύνταγμα, στο Μετρό, των λακωνικών προϊόντων, και οπωσδήποτε θα ήθελα να μας πεις την άποψή σου. Έτσι, με χαρά είμαι σήμερα εδώ, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι πλέον συμπληρώνονται 5 χρόνια, και η έκθεση αυτή πλέον γίνεται θεσμός. Και γίνεται θεσμός διότι σημείωσε εξαιρετική επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Με χαρά μου βλέπω ότι φέτος μπορώ να πω ότι οι συμμετέχοντες είναι περισσότεροι από πέρσι. Και την ίδια ώρα περίπου συγκρινόμενο με πέρυσι είναι πολύ περισσότεροι επισκέπτες. Αυτό πιστεύω, επειδή είστε και εσείς 5 χρόνια εδώ, θα το έχετε νιώσει. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που πιστεύουμε εμείς για τα προϊόντα μας, ότι είναι εξαιρετικά, εκτός από το θέμα της διατροφής, της ποιότητας και της ποιότητας, μάλλον λόγω της ποιότητας που έχουν και της διατροφικής σημασίας, θα έχει προτιμήσει το αθηναϊκό κοινό. Αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα. Το μήνυμα είναι το πρώτο, ότι συμμετέχει ο κόσμος, και το δεύτερο, κλείνονται και συμφωνίες. Και δεν με συμφωνίες με μεγάλους οίκους εξωτερικού, αλλά και με επιχειρηματίες εδώ στην Αθήνα, και εξασφαλίζουν κάποιες παραγγελίες οι πατριώτες μας, είναι θετικό και αυτό. Κύριε Παναγιωτακάκο, εσείς εκπροσωπείτε τον Δήμο Ευρώτα εδώ στην έκθεση λακωνικών προϊόντων στο Σύνταγμα, στην αίθουσα του Μετρό.
και επειδή μας κάνατε και κάποιες ειδικές προτάσεις, μάλλον ειδική πρόταση εξελιγμένων καταστάσεων, πέστε μας δύο λόγια σας παρακαλώ, πρώτο για την έκθεση και δεύτερο αν έχετε την καλοσύνη να μας πείτε πιο απλά, με πιο απλά λόγια, την περίπτωση αυτή που μας είπατε από μικροφόνο. Κοιτάξτε, καταρχήν είναι μια σημαντική έκθεση, εκπροσωπώντας το Δήμαρχο που μου έκανε την τιμή να παραδοθώ σήμερα. Βλέπουμε την αξία της λακωνικής γης, των προϊόντων της. Βλέπουμε τα πρόσωπα, τα χαμογελαστά των παραγωγών μας. Και αυτό μας δίνει νόημα και περιεχόμενο να συνεχίσουμε, να συνεργαστούμε, γιατί ξέρεις πολύ καλά, Αντώνη, μέχρι τώρα ο καθένας προσπαθούσε μόνος. Είτε ήταν δημοτικοί άρχοντες, είτε ήταν βουλευτές, είτε ήταν το πολιτικό. Κατανοητό. Το πολιτικό σύστημα ήταν κατακαιρματισμένο. Είναι η ώρα πια το να δράσουμε μαζί. Ανεξάρτητα από ότι πάντα συγκλήσεις υπάρχουν. Στη ζωή, η ζωή δεν έχει κενά. Άρα λοιπόν τι καλούμε, πρέπει οι θεσμικοί εκπρόσωποι να καθίσουν να τα βρουν για να μπορέσουν να βοηθήσουν αυτό που λέμε τον Έλληνα παραγωγό και εμάς τον αγρότη μας. Έτσι. Κύριε Τσικάκη, σαν πρωτοπόρος στο είδος σας, ναι, και όχι μόνο, και ποιότητα αρίστη, έχω ήδη ένα αντίληψη, οπότε δεν περιμένω να μου το επιβεβαιώσετε. Ναι. Και στο ξενοδοχείο μου και συνέχεια ξέρω ναι, ότι διατηρείς την καλύτερη ποιότητα στα προϊόντα σου. Την καλύτερη, δεν υπάρχει καλύτερη. Σε λέω εγώ με τα βεβαιότητας. Πες μας όμως, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή η ποιότητα έχει κόστος, καθορίζεται, έχει κόστος. Βέβαια. Και βγαίνει από την βάση του. Ναι, βγαίνει από τον πρωτογενή ναι, τομέα. Και από τη, μέχρι και από, τη, και από την τροφή από των ζωντανών. Από τις συνθήκες που διαβιώνουν τα ζώα. Έτσι. Από το τι τρώνε τα ζώα. Έτσι. Πώς μεγαλώνουν γενικά. Έτσι. Πώς τα μεταχειριζόμαστε μέχρι που να τα οδηγήσουμε στη σφαγή. Είναι πώς τα επεξεργαζόμαστε γενικά εκεί πέρα που υπάρχουν απόλυτα, που εφαρμόζουμε όλους τους κανόνες. Και καταλήγουμε πλέον να φέρουμε τα προϊόντα εδώ. Βέβαια. Να τα μάθει ο κόσμος. Να τα μάθει ο κόσμος και ιδιαίτερα σε αυτό το χώρο, σε αυτό το θεσμό που πλέον καθορίστηκε. Εσείς, κύριε Τσικάκη, εσείς έχετε και πρατήριο μόνιμο εδώ στην Αθήνα. Ναι, στην Αθήνα στην έχουμε Αττική. Στην Αττική, στις Σαχαρνές. Σαχαρνές. Αλλά όχι μόνον και όχι μόνον και σε πολλά μαγαζιά. Και σε πολλά μαγαζιά πλέον, ναι. Εδώ βέβαια τώρα και είναι στο μια... παλιό Φάλιρο. Ναι. Εδώ βέβαια δεν δίνουμε ραντεβού με τα μαγαζιά, εδώ δίνουμε απευθείας με τον καταναλωτή ραντεβού. Για να τα μάθει ο κόσμος. Εδώ γίνεται άμεσα η προβολή και η παρουσίαση του προϊόντος. Φράβο. Και εφόσον βέβαια από όλη τη διοργάνωση που επιτρέπεται και η πώληση, ενδεικτικές τιμές βάλαμε εμείς, εκθεσιακές τιμές, τεμαχιακά, και πολλοί το παίρνουν και το δοκιμάζουν. Είναι σημαντικό. Εγώ σας εύχομαι καλή δύναμη, υγεία, καλή δύναμη, για να διατηρήσετε αυτή την ποιότητα. Ευχαριστούμε και εσύ να είσαι καλά. Και δεν είναι μόνο αυτό, μας ανεβάζετε και σαν περιοχή. Και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.